Πρέπει όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο πρέπει να γίνονται στη ζωή. Δεν με συμφέρει που το λέω. Είναι η δουλειά μου στην τηλεόραση, αλλά να μην πω και αλήθεια, ξέρω. Mm. Σε ευχαριστώ που όλη τη νύχτα εγώ σου μίλαγα και σε κοιμόσουν. Ναι. Τουλάχιστον ένιωθα όμορφα ότι ίσως και να είχα κάποιον να μ' ακούει. Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος έχει εργαστεί και στα δύο μεγάλα κανάλια. Όμως, από ό,τι φαίνεται από τα λεγόμενά του, δεν είναι σύμφωνος με το πρόγραμμά τους. Είσαι λίγο παρεξηγημένος. Και αυτό το διαπίστωσα. Παρεξηγούνε. Νιώθεις έτσι. Τώρα κλείστηκε, έκανε έτσι. Όχι, σκέφτομαι. Νιώθεις έτσι. Δεν νιώθω εγώ έτσι, αλλά ξέρεις. Άμα δεν παίξεις το παιχνιδάκι, σε βγάζουν παρεξηγημένο. Και δεν έχω. Το παιχνιδάκι, τότε πρέπει να είσαι ευγενικός και καλό παιδί. Εγώ λίγο βαριέμαι τα καλά παιδιά. Έχουν αρχίσει και μου τη δίνουν. Σου τη πάει να είσαι καλό παιδί? Δεν μου τη πάει. Καλό παιδί είμαι, αλλά δεν μπορώ να το δείχνω κιόλας ότι είμαι. Κοιτάξτε, είμαι καλό παιδί. Είμαι ότι αν ερωτηθώ, θα απαντήσω όπως νιώθω και ας κρυθώ, δηλαδή. Δεν σου έχουν πει ποτέ, ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι γύρω σου ότι για να πετύχεις και να είσαι αγαπητός στον κόσμο φυσικά, πρέπει φυσικά, να. Συνέχεια. Αλήθεια. Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ας μην πετύχω, ρε παιδιά, η ζωή είναι πολύ μικρή, θέλω να την απολαύσω. Δεν έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να φιλτράρεις τα συναισθήματά σου ή τη σκέψη σου ή αυτό που θες να κάνεις εκείνη τη στιγμή? Έχω μπει σε πάρα πολλές διαδικασίες και όσο είμαι σε αυτή τη δουλειά και δεν, νομίζω δεν μου ταιριάζει καμία από αυτές. Μου ταιριάζει να είμαι αυτό που είμαι. Και αυτό κάνω. Και όπου βγει, ξέρεις. Αν αύριο. Και τι θα γίνει άμα πάω καλύτερα στη δουλειά μου και πίσω μου κοιτάξω και εδώ ότι έκανα κάτι στημένο. Αυτό ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Πέτρος ο Μπουσουλόπουλος. Καλά το είπα. Ξέρετε, πολύ εγώ έτυχε να το γνωρίσω. Καταρχήν είναι πολύ καλό παιδί. Ναι, εντάξει. Είναι συμπαθής. Είναι καλός ηθοποιός για μένα. Το ξέρω αρκετά χρόνια τον Πέτρο, τον είχα γνωρίσει πριν 4-5 χρόνια. Εμείς τον ξέρουμε από τότε με τον Μπέζο που ήταν στο άκρο οικογενειακών τότε. Ευτυχισμένοι μαζί. Όχι, ευτυχισμένοι μαζί. Ευτυχισμένοι μαζί, ναι, συγγνώμη. Ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Έγινε μία παρεξήγηση συγκεκριμένα με τον Φιλιππίδη και τον Πέτρο, γιατί νομίζω ότι ήταν καλεσμένο στην Τατιάνα, αν θυμάμαι καλά. Και τον ρώτησε ποιο είναι ο αγαπημένο του ηθοποιό. Ναι. Και είπε κάποιον. Ναι. Που όλοι περίμεναν να είναι ή ο Φιλιππίδης ή ο Μπέζος. Και παίρνει κατευθείαν ο Φιλιππίδης τηλέφωνο ζωντανά. Ναι. Στην εκπομπή. Και λέει: να ντρέπεσαι, γιατί δεν είπες. Όχι εμένα, τον Μπέζο. Και τώρα κάνουμε μια παράσταση μαζί. Καλά, αυτό δεν είναι και απαραίτητο. Τραβηγμένο. Όντως, δηλαδή να σου πω κάτι. Εμένα δεν μου άρεσε. Δηλαδή, ολόκληρο. Ο καθένα έχει την άποψή του. Ωραία. Και μπορεί να θαυμάζει όποιον θέλει, άσχετα με τον ποιο είναι. Να σου πω κάτι. Άλλο αγαπημένο πολλές φορές. Να δείτε. Εντάξει. Και άλλο φίλο, άλλο συνεργάτη και άλλο πρόσκεση. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένα Μπέζο και κανένα Φιλιππίδης την αποδοχή του. Άλλο να πει ότι με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα, ξέρω εγώ, τάδε. Το ποιον αγαπάω να βλέπω εγώ στην τηλεόραση είναι άλλο προσωπικό. Ξέρετε, δεν θυμάμαι το όνομά του, βοηθήστε με μόνο, είναι αυτό που παίζει στο Μέγκα στο Βαγγέλη. Ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος, ναι. Ορίστε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Από τη νέα γενιά ο Χαραλαμπόπουλος είναι από του πιο αξιόλογου, νομίζω. Ναι, πάρα πολύ καλό ηθοποιό και λέω ότι πήρε τηλέφωνο ο Φιλιππίδης και λέει πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί πρέπει να πεις, ξέρω εγώ, ή εμένα ή ο αν όχι εμένα, τον Μπέζο. Τι ήταν αυτή. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ναι, πολύ άσχημο. Δεν μου άρεσε καθόλου, όντως καθόλου. Και εμένα δεν μου άρεσε. Να κατευθύνει τη γνώμη του άλλου, δεν είναι. Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος. Έτσι. Αλλά ανανεώνουμε εμείς ωραία αύριο. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο κανονικά. Λοιπόν, αύριο διαφορετικά ρούχα, σας παρακαλώ πολύ. Όχι μαύρη, μαύρη, μωρέ πίκρη, όπα. Ζωή που κάνει. Αύριο ξέρεις πως θα φτάνει μέχρι την Πέμπτη να... Ένα, σιγά σιγά να το παίρνουμε στο κλίμα. Θα το λαχανεί και κίτρινο αύριο σαν εσάς. Ωραία, περίφημα. Ωραία, και εμείς θα είμαστε μαύρα. Το χορό του Ζαλόγου θα το χορέψουμε. Όχι, στην Αραπίτσα θα πάμε, εδώ στην Άουσα, γιατί το Ζαλόγου είναι μακριά από εμάς, οπότε θα πάμε εδώ στο αυτό. Στην Άουσα είναι μια χαρά, κοντά είναι. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως να σου πω και κάτι, κάθε μέρα παιδιά δόξα τω Θεώ. Χτυπάω και ξύλο. Χτυπάω. Χτυπάω και γιατί είναι. Να ακουστεί. Πολλές αυτοκτονίες και. Όχι, μακριά από εμάς, δεν υπάρχει. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό είπα. Μακριά από εμάς, εμείς κοιτάμε μπροστά. Αισιοδοξία έχουμε. Αισιοδοξία και νομίζω ότι. Και χαμόγελο. Οι Έλληνες. Ρε, δεν το βάζουμε κάτω, ρε. Στα δύσκολα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι. Αύριο ξημερώνει μια καινούργια. Μπράβο, γόρι, έτσι.